Κύριε Διευθυντά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε την ενημέρωση, επικοινωνήσατε με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, μίλησα με όλους τους δημάρχους, γύρω στις 8, και μπορώ να σας πω ποια σχολεία θα είναι αύριο κλειστά. Θα είναι όλα τα σχολεία του Δήμου Ηράκλειας, ναι, του Δήμου Βυσσαλτίας και του Δήμου Αμφίπολης. Κλειστά όλα τα σχολεία. Κλειστά όλα τα σχολεία. Τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι, δημοτικά και νηπιαγωγεία. Πολύ ωραία. Όσον αφορά το Δήμο Συντικής, θα είναι κλειστά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης, ναι, και το Άγκιστρο. Πολύ ωραία. Στο Δήμο Σερών θα είναι κλειστά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της Κατορινής και του Προβατά. Πολύ ωραία. Στο Δήμο Νέας Ζύχνης το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο της Αλιστράτης. Και όσον αφορά το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, σε συνομιλία που είχαμε με τον Δήμαρχο, θα εκτιμήσει την κατάσταση νωρίς αύριο το πρωί, γύρω στις 6.30 ώρα, και θα ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση μόνο για το νέο Σούλιο που φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα σχολεία, από ό,τι μου είπε, τα πράγματα είναι καλά και θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά, εκτός και αν υπάρξει κάποια διαφορετική εξέλιξη μέσα στη νύχτα. Εκτός αν όλο το βράδυ χιονίζει ασταμάτητα, ναι, σε όλο τον νομό, και έτσι λοιπόν, ναι, θα είναι κλειστά, έτσι, να τα λέμε. Τα δελτία καιρού είπαν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουν κάποια επιδείνωση το βράδυ και χιονοπτώσεις. Mm-hmm. Οπότε αύριο το πρωί θα εκτιμήσουμε συνολικά την κατάσταση και αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση θα βγει σχετική ανακοίνωση. Διευκρινίστε μου λίγο, σας παρακαλώ, όσον αφορά το Δήμο Σερών, είπαμε. Κατορινή και Προβατάς. Κατορινή και Προβατάς. Θα είναι κλειστά. Ωραία, πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά. Κύριε Δευτά, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά τώρα με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Κώστα Τεμεκετζή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα σχολεία τα οποία θα λειτουργούν και δεν θα λειτουργούν στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Ακούσαμε και βέβαια νωρίτερα εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Διευθυντά, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το ακραίο καιρικό φαινόμενο με την ονομασία Λιτό. Τι γίνεται όσον αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Θα ισχύσει αυτό που ισχύει και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Mm-hmm. Δηλαδή οι Δήμοι Βυσσαλτίας, Ηράκλειας και Αμφίπολης και τα σχολεία που ανήκουν σε αυτούς της δευτεροβάθμιας δεν θα λειτουργήσουν. Και μεμονωμένα όσον αφορά το Δήμο Συντικής, στην Ροδόπολη, το Επάλαιο Ροδόπολης, mm-hmm, στην Λιβαδιά, το Γυμνάσιο Λιβαδιάς, και στα Πορώια, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Πορωίων. Από την πλευρά του Δήμου Νέας Ζύχνης δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία που είναι στην Αλιστράτη, δηλαδή το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αλιστράτης. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν αύριο. Παραδείγματος χάρη για τον Εμμανουήλ Παπά, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και αύριο ο Δήμαρχος θα πάρει την απόφαση αν θα λειτουργήσουν ή όχι. Ωραία. Κύριε Βδέα, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.